Ας μου επιτραπεί καταρχάς μια σύντομη παρέμβαση για μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και επικαιρότητα. Τούτες τις μέρες λοιπόν που σφίγγεται η ψυχή κάθε ανθρώπου με τις τηλεοπτικές εικόνες από τη μαρτυρική Παλαιστίνη, τούτες τις μέρες η καρδιά μας χτυπάει στη Γάζα και στη Ράφα, εκεί όπου από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ διαπράτεται μία σχεδιασμένη γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους όλου του κόσμου και απαιτούμε, ζητούμε να σταματήσει τώρα αυτή η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Η ελληνική κυβέρνηση να πάψει να υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ και να πάψει να στέλνει φρεγάτες και πολεμικά εφόδια στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως να υλοποιηθεί άμεσα η πρόταση που κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την αναγνώριση επιτέλους από την Ελληνική Βουλή με βάση μια ομόφωνη της απόφαση άλλωστε του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Να γίνει πράξη το Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι μια συζήτηση βέβαια για τον πολιτισμό και νομίζω ότι από αυτό πρέπει να ξεκινάμε. Ερχόμενοι τώρα στο σημερινό νομοσχέδιο σύμβαση, να πούμε καταρχάς ότι τίνει πλέον να γίνει παράδοση και το συναντά κανείς πολύ συχνά σε όλους τους εμβληματικούς χώρους του πολιτισμού στη χώρα μας, στα μνημεία, στα μουσεία της, να υπάρχει και σε περίοπτη μάλιστα θέση συνήθως μια φανταχτερή πινακίδα με τα ονόματα κάποιων δωρητών προερχομένων συνήθως από το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Θυμίζουμε ορισμένα μονάχα, ωστόσο ενδεικτικά παραδείγματα. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης φέρει την υπογραφή του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Στην Εθνική Πινακοθήκη, απέναντι από το Χίλτον, εκεί κι αν φιγουράρει και απ' έξω και από μέσα το σήμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή στο Φάλιρο. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εντάξει, να δεχτούμε την παρατήρηση της κυρίας Υπουργού στην Επιτροπή ότι δεν υπάρχει σε αυτό κάποια υπογραφή της εφοπλιστικής οικογένειας Λεμού που χρηματοδότησε με 650.000 ευρώ, ποσό ευτελέστατο βέβαια για τα εφοπλιστικά πορτοφόλια, την εκπόνηση των αρχικών αρχιτεκτονικών ιδεών του νέου αρχαιολογικού μουσείου, έως σήμερα τουλάχιστον δεν υπάρχει. Το κενό όμως αυτό αναμένεται να καλυφθεί, καθώς αύριο προσεχώς στο νέο μουσείο θα προσθεθεί με τον πιο επίσημο μάλιστα τρόπο η υπογραφή της οικογένειας Λάτς, καθώς με τη σύμβαση την οποία εισάγεται προς κύρωση τώρα και όπως γράφεται στο ένατο άρθρο της, μία κεντρική, παρακαλώ, κεντρική βέβαια, αίθουσα του αποπερατωμένου νέου κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα ονομάζεται αίθουσα Ιωάννη και Εριέτας Λάτσι. Αρκούν, νομίζουμε, αυτά τα παραδείγματα και δεν χρειάζονται περισσότερα. Αλήθεια, τι να γυρεύει άραγε η Αλεπού στο παζάρι? Καταρχάς, μόνο πρωτόγνωρο δεν είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κεφαλαιοκρατών διαχρονικά για την άμεση αξιοποίηση και του πολιτισμού και της παιδείας. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας μας προς το σκοπό αυτό έχουν από καιρό σκαρώσει διάφορα ευαγή ιδρύματα που τα συναντά κανείς πολύ εύκολα στο κέντρο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προσθεθεί και αυτή η λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται φυσικά για ένα ιδεολόγημα, σύμφωνα με το οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας και άρα θα πρέπει να επιδεικνύουν και ένα κοινωνικό πρόσωπο, αναλαμβάνοντας να αναπτύξουν και ορισμένους κοινωνικούς τομείς, πάντα βέβαια με βάση τις δικές τους αξίες και τα δικά τους συμφέροντα. Καλλιεργούν δηλαδή την επικίνδυνη αυταπάτη ότι το κεφάλαιο μπορεί να έχει και κοινωνικό πρόσωπο και ότι τάχα μπορεί να βάλει τον άνθρωπο ακόμα και πάνω από τα κέρδη, όπως έλεγαν μέχρι πριν λίγο, μπορεί και να συνεχίζουν να το λένε κάποιοι. Ταυτόχρονα όμως, μέσα από διάφορες πολυπροβεβλημένες δραστηριότητες τέτοιου είδους κοινωνικής ευθύνης, εξασφαλίζουν τη διαφήμισή τους
και επιπλέον φιλοτεχνούν ή ορισμένοι και αποκαθιστούν το όνομά τους. Με λίγα λόγια, τόσο η δωρεά όσο και η χορηγία αποτελούν βασικότατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό, ενώ δεν πρόκειται για καινούριο φαινόμενο και ούτε αφορά βεβαίως μονάχα το χώρο του πολιτισμού. Από την ίδρυση ακόμα του ελληνικού κράτους, εφοπλιστές και μεγαλοεπιχειρηματίες δορίζουν στο κράτος νοσοκομεία, σχολεία και άλλα κοινωνικά αγαθά, αποκτώντας εσαΐ τον τίτλο του εθνικού ευεργέτη. Με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένοι κάθε φορά δωρητές κεφαλαιούχοι, αλλά και συνολικότερα το κεφάλαιο, προβάλλονται ως η πραγματική πηγή της λαϊκής ευημερίας και της προόδου. Προβάλλονται ως αυτοί οι οποίοι οδηγούν μπροστά την κοινωνία και με υψηλές μάλιστα αξίες και ευαισθησίες, ειδικά απέναντι στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Κι ας ένας από αυτούς, ο Συγκρός, για παράδειγμα, ας έστησε το πρώτο μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο στη χώρα μας στα τέλη του 19ου αιώνα με τα μεταλλεία του Λαβρίου, πτωχεύοντας χιλιάδες ανθρώπους που του εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους, δεν παρέλειψε φυσικά να φτιάξει και φυλακές, και ας έβλεπε αυτός ο μέγας εθνικός ευεργέτης στο πρόσωπο ενός ολόκληρου Παπαδιαμάντη απλώς έναν επέτη, όπως έλεγε, με μπαστούνι. Μπορεί τα ποσά των δωρεών να είναι για όλους μας δυσθεώρητα, αλλά για τους δωρητές αποτελούν ψίχουλα, αφού έχουν δισεκατομμύρια κέρδη από ένα σωρό κρατικές παροχές και διευκολύνσεις, τις οποίες βέβαια χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Όπως οι συνταγματικά καθιερωμένες σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, η άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους, όπως και ολόκληρων λαών σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, καθώς συμμετέχουν στη ληστεία των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους. Ας έρθουμε όμως στη σημερινή σύμβαση και ας γίνουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένοι. Θυμίζουμε ότι ο Όμιλος Λάτσι δορίζει μεν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μερικά χρόνια πριν, με αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνιά για να μην χάσουμε τη δωρεά αυτή, τους πρωθυπουργούς των οποίων τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη ονομαστικά και προσωπικά ευχαρίστησε ο ίδιος ο κύριος Λάτσης, απέκτησε λοιπόν, με βάση αποφάσεις αυτών των κυβερνήσεων, τα 6.000 στρέμματα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού σχεδόν δωρεάν. Όπως σχεδόν τζάμπα αγόρασε και τα ελληνικά πετρέλαια, που σε ένα μόλις χρόνο του απέφεραν κέρδος εκατοντάδων εκατομμυρίων. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι δωρεές και οι ευεργεσίες δεν γίνονται ποτέ με το αζημίωτο. Και όπως λέει ο λαός μας, τώρα μας δίνουν το αυγό, μα πριν μας πήρανε την κότα. Και τελικά κοστίζουν και πανάκριβα στον ελληνικό λαό, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ιδεολογικά, αφού αυτό που μένει τελικά είναι αυτή η μεγάλη πινακίδα και οι ευχαριστίες προς τον ευεργέτη και πουθενά μα πουθενά με πιανόν τον ιδρώτα φτιάχνονται όλοι αυτοί οι λεγόμενοι εθνικοί ευεργέτες. Πώς το είπε ο Μπρέχτ στις απορίες ενός εργάτη που διαβάζει? Ποιος έχτισε τη Θήβα την Εφτάπλη? Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα αγκονάρια. Η μεγάλη Ρώμη είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε? Ο Κέσαρας νίκησε τους Γαλάτες. Δεν είχε ούτε ένα μάγειρα μαζί του. Κάθε 10 χρόνια κι ένας μεγάλος άνδρας. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα? Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες. Σε κάθε περίπτωση, είναι κραυγαλαία η αντίφαση από τη μία να ετοιμάζονται ανακαινήσεις, επεκτάσεις, καλοδεχούμενες βεβαίως, αλίμονο, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν στο ίδιο αυτό μουσείο αίθουσες, όπως και στα υπόλοιπα μουσεία, αίθουσες και στα υπόλοιπα μουσεία που πρόσφατα έγιναν μάλιστα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υπάρχουν αίθουσες οι οποίες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα μουσεία όμως, ξέρετε, δεν είναι μονάχα προθήκες και μνημεία, αγάλματα, αγγεία και όλα αυτά τα εξαιρετικά καλλιτεχνήματα. Είναι και οι άνθρωποι τους.
Θυμίζουμε τέλος ότι ο τρόπος επιλογής των συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών γραφείων είχε ξεσηκώσει τότε αντιδράσεις, μεγάλες αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς και σωματεία, καθώς για μια ακόμα φορά, με το τέχνασμα των δωρεών και των χορηγιών, στην προκειμένη περίπτωση της οικογένειας Λεμού, ήταν τότε αυτή η περίπτωση, οι ανοιχτοί διαγωνισμοί παρακάμπτονταν κατά κανόνα με αντιδεοντολογικές, παράτυπες, ακόμα και με παράνομες διαδικασίες. Ουσιαστικά με το τέχνασμα αυτών των χορηγιών, ο δημόσιος χώρος εκχωρείται στις επιθυμίες των μεγαλοεπιχειρηματιών, οι οποίοι επιλέγουν με κριτήρια βέβαια συμφεροντολογικά τον μελετητή του έργου, αλίμονο, όπως είχαμε σημειώσει τότε και σε μια σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που είχαμε καταθέσει ως ΚΚΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, το κόμμα μας, το ΚΚΕ, επιμένει ότι η διάταξη για τις υποδομές, η δαπάνη, συγγνώμη, για τις υποδομές, για τον εξοπλισμό, για τη λειτουργία των κρατικών δομών, όλων των κρατικών δομών και των κοινωνικών υπηρεσιών, συνεπώς και των μουσείων, θα πρέπει να καλύπτονται όλα αυτά εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από το κράτος. Εσείς δεν είστε που μιλάτε για την ισχυρή Ελλάδα που ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Ούτε την κατασκευή του πιο, την ανακατασκευή του πιο σημαντικού της μουσείου δεν μπορεί αυτή η ισχυρή Ελλάδα να χρηματοδοτήσει. Ή μήπως δεν θέλετε, προκειμένου να αφήνετε το πεδίο ελεύθερο σε επίδοξους ευεργέτες. 4 δισεκατομμύρια ευρώ μαζευτήκανε φέτος παραπάνω από τους φόρους που πλήρωσε ο λαός. Ούτε 40 εκατομμύρια δεν μπορείτε να βρείτε για τις τεχνικές μελέτες του πιο σημαντικού αρχαιολογικού μουσείου του κόσμου. Χρήματα λοιπόν, όχι μόνο της Ελλάδας, χρήματα λοιπόν υπάρχουν από την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού, αλλά δυστυχώς ποτέ μα ποτέ δεν γυρίζουν σε αυτόν, γιατί χαρίζονται στους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι χτίζουν βέβαια με το αζημίωτο το κοινωνικό τους προφίλ και με αυτόν τον τρόπο την ίδια στιγμή που κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε φυσικά τη σημερινή σύμβαση. Ευχαριστώ.